Χαίρετε. Θεματάρα alert. Η φίλη που έγραψε το mail ρωτάει πολιτισμός ή χωρισμός και εγώ της απαντάω από τον τίτλο «Κόρη μου, σώσε τη ζωή σου». Είναι μεγάλο το mail της, όμως επειδή η κοπελιά το στείλε έτσι με πολύ διακριτικότητα και μου έγραψε κιόλας ότι καταλαβαίνω ότι αν δεν μπορείτε να το διαβάσετε και αν δεν μπορείτε να απαντήσετε, θα βρω απαντήσεις μέσα από άλλα vlogs δικά σας. Αλλά επειδή δεν έχουμε κάτι τέτοιο συγκεκριμένο, μάλλον είχαμε ένα παρόμοιο που ξέρω και την εξέλιξη, γι' αυτό είπα πρέπει να το κάνω αυτό το vlog. Γράφει η φίλη, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλη τη βοήθεια που μου προσφέρετε από τη μέρα που σας συνάντησα στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Ο λόγος σας, οι απόψεις σας, η στάση που έχετε στη ζωή είναι για μένα πηγή έμπνευσης και σας ακούω καθημερινά. Διαβάζω το κείμενο από τον υπολογιστή, γι' αυτό με βλέπετε να μην έχω έτσι το κινητό. Έμαθα πώς θα το διαβάζω από τον υπολογιστή. Παράγεται κοινωνικό έργο και φαντάζομαι νιώθετε την αγάπη μας όσον είμαστε στο κανάλι σας. Και την νιώθω και ανταποδίδω και ευχαριστώ. Είμαι 34 χρονών και έχω κάνει τα τελευταία 10 χρόνια ψυχοθεραπεία σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, που με βοήθησαν να ξεπεράσω όλα τις πληγές του παρελθόντος και να είμαι πια μια υγιής προσωπικότητα, να είμαι ευτυχισμένη κάθε μέρα με τον εαυτό μου και με τη ζωή και όταν δεν είμαι να προσπαθώ να νιώσω έτσι ξανά. Μπράβο αγάπη μου, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Είχα μια μακροχρόνια σχέση από τα 22 μου που τελείωσε ξαφνικά και απότομα στα 27 μου ενώ ετοιμαζόμουν για γάμο. Πληγώθηκα πάρα πολύ, αλλά με τη βοήθεια του ψυχολόγου μου που πήρε χρόνια θεραπείας το ξεπέρασα. Τα χρόνια αυτά δεν ήθελα να μπω σε διαδικασία άλλες σχέσεις γιατί δεν το ένιωθα και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσω κάποιον για να γεμίσω τα δικά μου κενά. Είσαι λεβέντησα. Μπράβο. Αυτή τη στάση ζωής ευνοούμε εδώ στο κανάλι, να μην χρησιμοποιούμε τους άλλους για να γεμίσουμε τα δικά μας κενά. Αφού ανασυντάχτηκα από τις τάχτες μου, ήμουν πιο καλά από ποτέ. Όλοι όσοι με ήξεραν το καταλάβαιναν από την πρώτη ματιά. Έτσι είναι, όταν ανασυντασσόμαστε από τις τάχτες μας, όταν ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που μας γνωρίζουν γύρω μας. Άλλαξα όλη τη ζωή μου από την αρχή όπως την ήθελα εγώ. Βρήκα μια πολύ καλή δουλειά με πολύ καλές απολαβές. Λες και τη δουλειά κάνεις, αλλά εγώ δεν θα το διαβάσω τη δουλειά. Όμως θα πω ότι είσαι σε άλλο κλάδο από αυτό που έχεις σπουδάσει. Δεν εργάζεσαι στο γνωστικό σου αντικείμενο, αλλά οι επικοινωνιακές σου δεξιότητες έχουν βοηθήσει να κάνεις καριέρα εκεί που πήγες και μπράβο. Πριν από σχεδόν 2 χρόνια μου γνώρισε μια συνάδελφος έναν εξωτερικό συνεργάτη. Ένα παιδί νέο, ωραίο, ευγενικό και ήταν πρώτη φορά μετά από χρόνια που ένιωσα να με ελκύει κάποιος ερωτικά. Για αρκετό καιρό η επαφή μας ήταν μόνο λόγω της δουλειάς και πάντα χαιρόμουν όταν τον έβλεπα γιατί μιλούσε λίγο αλλά έλεγε ωραίες ατάκες. Εγώ σας το ξαναλέω, αυτούς που μιλάνε λίγο τους φοβάμαι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μιλάνε λίγο για να κρύψουν αυτά που θα φανούν άμα μιλήσουν πολύ. Υπάρχει περίπτωση, λέω, δεν ξέρουμε σίγουρα. Ποτέ δεν κατάλαβα να με φλερτάρει και υπήρχε ένα ωραίο φιλικό κλίμα στα πλαίσια της δουλειάς. Αυτός έχει πολύ καλές σπουδές, αλλά εκεί που εργάζεται έχει πολύ πιο χαμηλές απολαύες από μένα. Παίρνει το 1 τρίτο του μισθού μου, πράγμα που εμένα δεν με ενοχλεί. Εγώ νομίζω πως τον ενοχλεί αυτόν όμως, γιατί από ό,τι κατάλαβα, από όσα γράφεις στο email σου μετά, είναι κομπλεξικός ο άνθρωπος. Ας χρησιμοποιήσω έναν όρο του δρόμου της καθομιλουμένης, έχει θέματα ο άνθρωπος. Μέσα στη δουλειά, με πολύ περίτεχνο τρόπο, πέρσι μου ζήτησε το τηλεφωνό μου και μετά από λίγες εβδομάδες βγήκαμε για φαγητό. Περάσαμε πολύ όμορφα. Είναι ένα παιδί 36 χρονών, πολύ όριμο και πολύ κατασταλαγμένο, με ωραίες απόψεις για τις σχέσεις. Συνεχίσαμε να μιλάμε στην καραντίνα πέρσι και βγαίναμε για κανέναν καφέ στο Παγκάκι. Μου είχε πει ότι είχε μια σχέση που σχετικά πρόσφατα είχε τελειώσει, βέβαια παράλληλα που έβγαινε μαζί μου, κάποιες φορές βρισκόταν μαζί της γιατί ήταν στο τελείωμα, όπως μου είπε. Αχ, αυτοί που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους και από τη μια σχέση πηδάνε και μεταπηδάνε και παραπηδάνε στην άλλη. 2,5 μήνες μετά το ραντεβού μας συνάψαμε σχέση. Εγώ του είχα πει ότι ήμουν 6 χρόνια μόνη μου και ήμουν αρκετά ανασκουμπωμένη στην αρχή. Ανασκουμπωμένη εννοεί σου ήσουν αμαζεμένη, όχι ανασκουμπωμένη. Ήσουν αρκετά συγκρατημένη στην αρχή, ειδικά στην ερωτική μας ζωή. Ήταν πολύ καλός, πολύ ευγενικός, πολύ τρυφερός. Δεν ξέρω με το ανασκουμπωμένη τι εννοείς. Δεν καταλαβαίνω. Υποθέτω ότι ήσουν ασυγκρατημένη, μπορεί να σημαίνει και το αντίθετο όμως.
Σύντομα όμως ήρθαμε αντιμέτωποι με τις καθημερινές δυσκολίες, δηλαδή να μην μπορούμε να βρεθούμε καθημερινά γιατί αυτούς έχει στάνταρ ωράριο εργασίας, ενώ εγώ όχι. Εμένα η δουλειά μου είναι από 12 μέχρι 15 ώρες τη μέρα, όμως αυτό δεν μου προκαλεί νευρικότητα, γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω. Και καλά κάνεις και κάνεις αυτό που σου αρέσει. Με αφορμή λοιπόν αυτή την κατάσταση, αυτός άρχισε να έχει εκνευρισμό. Να φοβόμαστε τους ανθρώπους που εκνευρίζονται. Φοβού τους εκνευριστέντας, θα έλεγα. Επειδή αυτός έμενε με τη μαμά του και εγώ με την αδερφή μου και βλεπόμασταν λίγο πιο δύσκολα. Σημεάρα αυτή ο εκνευρισμός. Πέρσι τέτοια εποχή τελειώνω μια καθημερινή τη δουλειά, μία ώρα μετά από ό,τι είχε προβλέψει αυτός, από ό,τι είχα προβλέψει και πήγαμε βόλτα στην παραλία για περπάτημα. Ακούστε το αυτό. Ήταν πολύ κακόκεφος και γενικά δεν είχε καθόλου καλή διάθεση. Εγώ γενικά είμαι χαρακτήρας που μου αρέσει πλάκα, ο χαβαλές και γενικά είμαι ένας χαμογελαστός άνθρωπος που με διακρίνει η θετική στάση ζωής και η ευελιξία. Και όμως προφανώς είσαι με έναν άνθρωπο που δεν είναι ούτε χαμογελαστός, δεν τον διακρίνει η θετική στάση ζωής και δεν τον διακρίνει η ευελιξία. Δεν φτάνει να έχουμε μόνο εμείς κάποια καλά χαρακτηριστικά και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες για να δημιουργήσουμε μια υγιή ερωτική σχέση. Πρέπει να τις έχει και ο άλλος. Όχι ο άλλος να είναι απλώς εκνευρισμένος ή αρχικώς εκνευρισμένος. Με βάση αυτά μου τα γνωρίσματα, για να τον αποσυμπιέσω, του μιλούσα πολύ ήρεμα, αλλά ήταν σαν να μην με άκουγε. Σταματήστε να κάνετε την ψυχολόγο και την αποσυμπιέστρια σε οποιοδήποτε προβληματικό συναντάτε. Έτσι λοιπόν του είπα ότι αν στην αρχή της σχέσης μας είναι να έχουμε τέτοια προβλήματα, ας το αφήσουμε καλύτερα. Και καλά έκανες και του το είπες. Τι έκανε τότε αυτός ο τύπος, που με ρωτάς αν πρέπει να είσαι και πολιτισμένη μαζί του. Τότε η ένταση του ανέβηκε. Και εγώ αθόρυβα γύρισα πλάτη και αποχώρησα. Άρχισε να με ακολουθεί και να φωνάζει μέσα στον κόσμο «Καραγκιόζι, καραγκιόζι, φλόρε!» Και επειδή δεν το έδινα σημασία, με άρπαξε απότομα από το χέρι και ενώ πρόταξε το στήθος του επάνω μου, πήγε να μου ρίξει κουτουλιά στη μύτη. Προσπάθησα να διαχειριστώ την κατάσταση όσο πιο ήρεμα μπορούσα. Μα πώς, γιατί να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση ήρεμα. Σε μια τέτοια κατάσταση βάζεις τις φωνές και τις τσιρίδες και γίνεσαι όσο πιο έξαλλη γίνεται, όσο πιο έξαλλη μπορείς. Δεν διαχειρίζεσαι μια τέτοια κατάσταση ψύχρεμα. Είναι εναντίον στα ένστικτα της επιβίωσης σου να διαχειρίζεσαι μια τέτοια κατάσταση ψύχρεμα. Αυτή η κατάσταση είναι eye-opener. Σου ανοίγει τα μάτια και βλέπεις με τι προβληματικό άνθρωπο έχεις να κάνεις. Εσύ όμως προσπάθησα να διαχειριστώ την κατάσταση όσο πιο ήρεμα μπορούσα, ενώ έτρεμα και εγώ από τα νεύρα και από το φόβο που πήγε να μου δημιουργήσει κάποιος. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή αν κάποιος περαστικός είδε το σκηνικό και κάλεσε αστυνομία. Πάντως εκείνη τη στιγμή ήρθα στο σημείο που ήμασταν δύο μηχανές από την ομάδα Δίας και τότε σταμάτησε. Θέλω να ελπίζω ότι σταμάτησε και εσύ τη σχέση μαζί του, αλλά επειδή έχω διαβάσει το mail, ξέρω πως δεν. Φυσικά και τον χώρισα αμέσως. Καλά έκανες και τον χώρισα αμέσως. Να τον πάρεις πίσω δεν έπρεπε. Με παρακαλούσε, έκλαιγε, πήγαινε να δικαιολογήσει την κατάσταση, με διεκδικούσε για πολύ καιρό. Όταν σας λέει τον gut instinct σας πως ο άλλος είναι μαλάκας και επικίνδυνος προβληματικός, ότι είναι τοξικός, ότι είναι οτιδήποτε πάει ενάντια στο να δημιουργήσεις μια υγιή σχέση μαζί του, δεν τον παίρνετε πίσω όσο και να σας παρακαλάει. Δεν την παίρνετε πίσω όσο και να σας παρακαλάει. Λόγω δουλειάς τον έβλεπα και φαινόταν ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Μάνα μου τον καημένο, έχασε το θύμα του. Πώς να μην είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Μέσα σε ένα μήνα έχασε 10 κιλά και κάθε φορά που τον έβλεπα λόγω δουλειάς ήταν πολύ ήρεμος απέναντί μου και μου έλεγε ότι θέλει ακόμη μια ευκαιρία. Έτσι θα σου λέει ο κακοποιητής. Όταν τον αφήσεις, σου κάνει hoovering. Hoovering είναι η πιο γνωστή μάρκα ηλεκτρικής σκούπας. Θα σε ρουφήξει, προσπαθεί να σε ρουφήξει πίσω για να έρθεις ξανά πίσω στο σημείο του εγκλήματος για να σε έχει εκείνα σε κακοποίηση. Οπότε γίνεται ο τέλειος άνθρωπος. Έχει αλλάξει η ζωή του. Ζει ένα θαύμα. Υπόσχεται και ορκίζεται ότι άλλαξε. Τέτοιες μπλε. Εγώ όλο αυτό το βίωσα στην αρχή τρομοκρατημένη και στη συνέχεια πληγωμένη. Γιατί μετά από χρόνια εμπιστεύτηκα έναν άνδρα και έκανε αυτό που εγώ θεωρώ χείριστο. Να μου ασκήσει σωματική και λεκτική βία. Όχι, δεν το θεωρούσες χείριστο γιατί τον πήρες πίσω μετά. Ιδεολογικά το θεωρούσες χείριστο, στην πράξη όχι. Και για μένα είναι βία ακόμη και να μ' αρπάξει κάποιος τον καρπό απότομα και να πονάω για μια εβδομάδα μετά. Δεν είναι μόνο για σένα, για όλους τους φυσιολογικούς ανθρώπους είναι βία αυτή, αυτό. Να σημειωθεί ότι ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός, αλλά είναι ένας άνθρωπος απόλυτα ήρεμος. Δεν μεγάλωσα σε περιβάλλον με φωνές και βία. Αντιθέτως, υπήρχε μια ηρεμία και μια αλληλοκατανόηση.
Συνεπώς δεν μπορώ να ανεχτώ ούτε στο ελάχιστο τέτοιες εντάσεις. Και αυτό που νιώθω όταν έρχομαι αντιμέτωπη με αυτές είναι ότι θέλω να τρέξω να φύγω μακριά. Και ο λόγος είναι γιατί είναι κάτι τοξικό για μένα. Όχι, ο λόγος είναι ότι φοβάσαι τη σύγκρουση και φοβάσαι την αντιπαράθεση. Και φοβάσαι να πεις σε ένα μαλάκα, είσαι μαλάκας και άντε στα τσακίδια, φύγε από εδώ. Δεν είναι επειδή δεν αντέχεις την τοξικότητα που φεύγεις. Είναι επειδή φοβάσαι τη σύγκρουση. Χρειάζεται να συνεχίσεις τη ψυχοθεραπεία σου και να εστιαστείς πάνω στη διεκδικητικότητα σου, πάνω στη δυναμικότητα σου, πάνω στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης σου και της αυτοπροστασίας σου. Θέλω να πω ότι δεν με φτιάχνει, δεν τη βρίσκω επειδή σκέφτομαι ότι ο άλλος με γουστάρει πολύ. Θέλω να έχω ένα δεσμό που η καθημερινότητα στο μεταξύ μας να περνά ήρεμα, γιατί η ζωή είναι καθημερινά πολύ σκληρή και απαιτητική. Ωραία όλα αυτά που θέλεις. Τι έκανες όμως? Στο τέλος του καλοκαιριού πέρσι, του έδωσα μια ευκαιρία μετά από 2,5 μήνες που ζητούσε ευκαιρία. Ρε παιδιά, εμπιστευτείτε λίγο το ένστικτό σας. Όταν για 2,5 μήνες λέτε στον άλλο, όχι δεν σου δίνω ευκαιρία, όχι δεν σου δίνω ευκαιρία. Γιατί ξαφνικά να του δώσετε ευκαιρία? Επειδή έχετε πειθεί, επειδή έχει δουλέψει το hoovering? Στην αρχή πολύ σιγά και ελεγχόμενα από μέρους μου. Με υποσχέθηκε ότι κατάλαβε το λάθος του, το πλήρωσε πολύ ακριβά και ότι δούλεψε με τον εαυτό του και δεν θα μου το ξανά έκανε ποτέ. Άμα δούλεψε με τον εαυτό του, αυτός και αυτός του σίγουρα θα το ξανά έκανε. Πήγε να κάνει ψυχοθεραπεία, πήγε να διαγνωστεί, πήγε να τον δει ένας ψυχίατρος, πήγε σε ένα κλινικό ψυχολόγο. Όχι, δούλεψε με τον εαυτό του, το παλικάρι. Με πολλά εισαγωγικά. Είδα λοιπόν ξανά μια άλλη πτυχή του, πιο ευαίσθητη και πιο τρυφερή. Wow. Σκέφτηκα ότι ποτέ δεν φταίει μόνο ένας και ότι όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή τη σκέψη που έκανες. Σκέφτηκα ότι ποτέ δεν φταίει μόνο ένας και όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ξέρεις πόσες γυναίκες οι οποίες δολοφονήθηκαν από τον σύντροφό τους το έχουν σκεφτεί? Αυτό, ότι ποτέ δεν φταίει μόνο ένας και ότι όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχουν πράγματα που είναι no-go area. Όταν ο άλλος επιδείξει τέτοιου είδους βία, λεχτική και σωματική, και μάλιστα μπροστά σε κόσμο, και μάλιστα τόσο ξαφνικά, δείχνει μια τόσο έντονη ψυχοπαθολογία, τόσο προβληματική, αυτός έχει την ψυχοπαθολογία κάποιου που θα σε σκότωνε εν βρασμό ψυχής, ε. Εσύ όμως του έδωσες δεύτερη ευκαιρία. Από τον Οκτώβριο ήμασταν πάλι ζευγάρι. Περάσαμε ένα πολύ όμορφο χειμώνα, βρισκόμασταν τα Σαββατοκύριακα, ερχόταν και έμενε σε μένα χωρίς να έχουμε τα προηγούμενα προβλήματα, γιατί δουλεύω πολύ και δεν βρισκόμαστε τόσο. Ήρθε το lockdown ξανά και εμείς περνούσαμε στο σπίτι να μαγειρεύουμε, να βλέπουμε ταινίες, να παίζουμε επί τραπέζια, να μου κάνει πολύ ωραίες εκπλήξεις και όλα κυλούσαν όπως έπρεπε, χωρίς τίποτα να θυμίζει το κακό γεγονός του καλοκαιριού. Χωρίς τίποτα να θυμίζει τον πραγματικό του χαρακτήρα, τον οποίο έκρυβε επιμελώς αυτός ο τύπος. Ένιωθα κάθε μέρα την αγάπη του και την προστατευτικότητά του. Ήταν απίστευτα τρυφερός. Μπορεί να γίνει μάλαμα κάποιος ο οποίος ξέρει ότι έχει θέμα και ξέρει ότι εσύ τον έχεις καταλάβει ή θα έπρεπε να τον έχεις καταλάβει και προσπαθεί να σε παγιώσει εκεί πέρα. Το Γενάρη ξεκίνησα να κάνω ένα μάστερ και επειδή διάβαζα πάρα πολύ και δεν είχαμε χρόνο να περνάμε μαζί, στενοχωριό μου που έμενε μόνος του, γιατί γενικά έχει λίγους φίλους. Όλη αυτή η ενσυναίσθηση που δείχνεται στους κακοποιούς, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Οι τοξικοί άνθρωποι και οι κακοποιητικοί άνθρωποι δεν αξίζουν καμίας ενσυναίσθησης. Καμίας απολύτως. Δεν θα τους κάνουμε κακό, απλώς δεν θα ασχολούμαστε μαζί τους. Θα τους βγάλουμε από τη ζωή μας. Όχι να στενοχωριέσαι που έμενε μόνος του γιατί έχει λίγους φίλους. Να δούμε και πόση χειριστικότητα σε έκανε να στενοχωριέσαι που έμενε μόνος του. Γιατί να μην στενοχωριέται αυτός που η κοπέλα του δούλευε πολλές ώρες και έκανε και μάστερ και είχε πάρα πολλές δουλειές να κάνει. Πρέπει να λυπάσαι εσύ που ο καημένος έμενε μόνος του πολλές ώρες και δεν έχει και πολλούς φίλους. Αυτός είναι από τους ανθρώπους που θα ήθελε να έχει φίλους, αλλά προφανώς οι άλλοι δεν τον επιλέγουν. Έχει και ανθρώπους που δεν θέλουμε να έχουμε πολλούς φίλους. Τέλος πάντων. Παράλληλα όμως ήταν απίστευτα υποστηρικτικός απέναντί μου, τόσο που με έκανε να τον ερωτεύομαι ξανά, τόσο που σε τύφλωσε ξανά. Άρχισε να μου λέει διακριτικά ότι θα ήθελε να συγκατοικήσουμε, όμως εγώ δεν νιώθω έτοιμη γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα από την προηγούμενη φορά στη ζωή μου που το έκανα και εξελίχθηκε σε φιάσκο, οπότε τώρα κρατάω άμυνες για να μην ξαναπληγωθώ. Είναι το gut instinct που μας έχεις μάθει να ακούμε μέσα μας. Το gut instinct σου, μάνα μου, σε προειδοποιούσε να μην πας να συγκατοικήσεις με κάποιον ο οποίος έχει δείξει τέτοια στοιχεία. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα ήταν η πρώτη φορά μετά από μήνες που θα τελείωναν οι επαγγελματικές και ακαδημαϊκές μου υποχρεώσεις και κανονίσαμε να πάμε σε ένα κοντινό νησάκι αφού πια η ζωή μας γύρισε στην κανονικότητα.
Από την ώρα που μπήκαμε στο αμάξι ήταν στραβωμένος για ασήμαντους λόγους φυσικά. Το πουλάκι μου! Εγώ προσπαθούσα να το παίζω cool για να του φτιάξω τη διάθεση, αλλά ήταν αγέλαστος. Όχι, δεν θα προσπαθήσει να το παίξει cool. Θα του πει: δεν μ' αρέσει το ύφος σου, δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται, δεν πάμε. Γενικά είμαι άνθρωπος που δεν γκρινιάζω, είμαι υπομονητική και πολύ ευπροσάρμοστη. Αυτή η ευπροσαρμοστικότητα είναι που σε κάνει να είσαι το τέλειο θύμα. Είναι πολύ επικίνδυνο να είμαστε ευπροσάρμοστες και ευπροσάρμεστοι με τον κάθε κακοποιητικό τύπο ή τύπισσα. Μέχρι την ώρα που πήγαμε για την πρώτη μας βουτιά, καταπιεζόμουν για να μην χαλάσω κι άλλο το κλίμα. Δεν είναι σχέση φυσιολογική που καταπιέζεσαι να μην εκφράσεις αυτό που νιώθεις. Είναι ντεμή κατάσταση. Ντεμή και απ' όλα, τέλος πάντων. Ούτε ντεμή. Δεν είναι φυσιολογική σχέση να καταπιέζεσαι και να μην λες αυτό που νιώθεις. Φτάνουμε στην παραλία και οδηγεί το αμάξι μου που ξέρει ότι είναι leasing και ξέρει ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικός με τα χτυπήματα γιατί η εταιρεία χρεώνει γραντζουνιά και 150 ευρώ. Βλέπω ότι όπως προσπαθεί να παρκάρει θα χτυπήσει σε του βαράκι και του λέω με πολύ ήρεμο τόνο και καθόλου επικριτικά: μωρό μου, πρόσεχε, έχει τυχάκι αριστερά. Νευριάζει ο άντρακλας και αρχίζει να φωνάζει ότι δεν μπορεί που του κάνω συνέχεια παρατηρήσεις. Ανοίγει την πόρτα και μου λέει να παρκάρω εγώ και με κοιτάει από την απέναντι μεριά του δρόμου. Ρε παιδιά, σε κάτι τέτοια, τους διολοστέλνουμε σε κάτι τέτοια. Τους διολοστέλνουμε και δεν καθόμαστε εκεί για να δούμε όλη τη συνέχεια να φτάσουμε μέχρι το φόνο. Τους διολοστέλνουμε. Ενώ να φτάσουμε μέχρι το σημείο που θα μας φωνεύσουν. Προσπαθώ εγώ να παρκάρω και πιο πίσω είναι μια ταμπέλα καρφωμένη σε ένα τσιμεντόλιθο που δεν την έχω δει. Αποτέλεσμα, τη χτυπάω και πέφτει πάνω στο πόρτ μπαγκάζ. Τρομάζω και γυρνάω και τον βλέπω να κοπανιέται, το κολόπεδο, και να χτυπιέται από χαρά και ικανοποίηση και να φωνάζει «Πάρτα, καλά να πάθεις». Το σημείο ήταν πράγματι πολύ δύσκολο γιατί ήταν ανισόπεδο. Και αντί να με βοηθήσει, ήθελε να με εκδικηθεί κατά κάποιον τρόπο. Ναι, ο κομπλεξικός ήθελε να σε εκδικηθεί, ο κομπλεξικός. Εκείνη τη στιγμή, για να μην αρχίσω να βρίζω και να φωνάζω, άρχισα να γελάω από τα νεύρα μου, κάτι σαν σπαστικό γέλιο. Δεν ξέρω πώς εξηγείται ψυχολογικά, αλλά πραγματικά δεν γελούσα από χαρά. Μέσα μου έκλαιγα. Ναι, γιατί έχεις θέμα με το confrontation, έχεις θέμα με την αντιμετώπιση, έχεις θέμα με το να βάλεις τη θέση του τον κάθε μαλάκα. By the way, πριν λίγο είδα ότι πράγματι έκανε βαθούλωμα στο σκάφος του αυτοκινήτου κάτω από την πόρτα. Ρε, είχα δίκιο που του να προσέχει. Βρε, είχες δίκιο που του πες να προσέχει, αλλά δεν είχες δίκιο που κάθισες με τον προβληματικό και τον άφησες να βγάζει τα νεύρα του πάνω σου μετά από αυτό που σου έκανε πέρσι. Φτάνουμε επιτέλους στην παραλία και αρχίζει την κρίνια. Παιδιά, κουράζομαι που το διαβάζω, αλλά πρέπει να το διαβάσω γιατί είμαι σίγουρη δυστυχώς ότι πολλές και πολλοί από εσάς θα ταυτιστείτε με αυτά που γράφει η κοπέλα. Ότι είμαστε πολύ ηλίθιοι που δείχνουμε προσαρμοστικότητα στη διάθεση του κάθε προβληματικού και απροσάρμοστου και δυσπροσάρμοστου. Φτάνουμε επιτέλους στην παραλία και αρχίζει την κρίνια ότι δεν έχει να καθίσουμε και δεν θα βρούμε τέτοια ώρα κλπ. Και του λέω με ήρεμη φωνή να σταματήσει να είναι γρουσούζης. Α, Παναγία μου, είπες τέτοια, είπες το γρουσούζι, γρουσούζι, αλίμονό σου, κατήχη σου και μαύρη τύχη σου που λέμε στην Κύπρο. Θύμωσε πάρα πολύ και παρεξηγήθηκε που τον είπα γρουσούζι. Αρχίσαμε να μαλώνουμε μέσα στον κόσμο στην παραλία και έφυγα πιο πέρα μόνη μου να ερεμήσω. Άρχισα να κλαίω και ήμουν έτοιμη να πάρω το αμάξι μου και να φύγω από το νησί. Και γιατί δεν το πήρες? Γιατί? Έχω αφήσει εγώ κόσμο στα μισά δρόμου και στα μισά ραντεβού. Έτσι, βλέπουμε τι ο πρόβλημα, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Μετά από λίγο άδειασε ένα σετ με ξαπλώστρες και δεν μιλούσαμε. Κατάλαβε ότι έκλαιγα και προσπαθούσε να με χαλάρωσει η μάνα μου τον καημένο, τον στοργικό. Άρχισε να με αγκαλιάζει, μου είπε ότι με αγαπάει και με φίλησε. Α, άμα σε φίλησε, θα πρέπει να κάτσει εκεί. Ειδικά άμα σε φίλησε, πρέπει να κάτσει εκεί να τη στρώς. Άμα σε φίλησε. Δεν μπήκα σε διαδικασία να το συζητήσω εκτενέστερα, γιατί θεώρησα. Τώρα θέλω να ακούσετε τη λογική του θύματος. Τη λογική του θύματος. Τη λογική της γυναίκας που τελικά οδηγείται στη γυναικοκτονία. Δεν μπήκα σε διαδικασία να το συζητήσω εκτενέστερα, γιατί θεώρησα ότι αφού ένα χρόνο είναι πολύ σωστός σύντροφος, μια φορά δικαιούται να κάνει ένα λάθος. Μια φορά θα σε σκοτώσει, κόρη μου, μια φορά θα σκοτώσει δύο και τρεις. Μία. Τι παραλογισμοί είναι αυτοί που κάνετε? Άλλωστε όλοι έχουμε και τις στραβές μας και σκέφτηκα πως ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος ήταν κατάλληλα για να αναλύσουμε όλη αυτή την παλιό κατάσταση που ζούσαμε από το πρωί.
άμα έχεις καταλάβει πως ο άλλος είναι επικίνδυνος. Μπορεί όντως να μην τον κάνεις confrontation, να μην τον αντιμετωπίσεις εκείνη την ώρα. Μπορεί όντως να πρέπει να παίξεις ένα παιχνίδι, να του πεις εντάξει αγάπη μου δεν πειράζει, να ηρεμήσουμε. Ήταν ένα απτόπιμα και πέρασε, αλλά ξέρεις πονώ την κοιλιά μου, θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω στην πόλη, να πάω να με δει λίγο γιατρός. Και πάτε πίσω στην πόλη και πας κατευθείαν στην αστυνομία, τον καταγγέλεις για το περιστατικό τον περσινό, τον καταγγέλεις για το φετινό και λες ότι δεν θέλω αυτός ο άνθρωπος να με πλησιάσει, να του ζητάς να εκδοθούν περιοριστικά μέτρα και κόβεις κάθε, μα κάθε, μα κάθε επαφή με αυτόν τον τύπο. Κάθε όμως. Όχι, άλλωστε όλοι έχουμε και τις τραβές μας και σκέφτηκα πως ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος ήταν κατάλληλα για να αναλύσουμε όλη αυτή την παλιοκατάσταση που ζούσαμε το πρωί. Δεν ήταν παλιοκατάσταση, με παλιάνθρωπο πήγες. Δεν ήταν παλιοκατάσταση, ήταν παλιάνθρωπος. Τις υπόλοιπες μέρες περάσαμε ευχάριστα και ενώ ζήσαμε και μια άσχημη περιπέτεια με μια βάρκα που νοικιάσαμε, έχω να πω ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά για να βρούμε λύση και να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας. Έχω να πω ότι ο άλλος μετά που την έκανε την κουτσουλιά, το χωρούσε και η τρύπα του βελονιού για να μην το διώξεις. Λες ότι βλέπεις καθημερινά τα βίντεο, σοβαρά, τα βλέπεις καθημερινά και ακόμη σκέφτεσαι έτσι. Η εβδομάδα μετά κύλησε φυσιολογικά και ήρθε το Σαββατοκύριακο που περιμέναμε να έρθει η αδερφή του και ο γαμπρός του από το εξωτερικό. Περάσαμε ένα πολύ ωραίο Σάββατο στο σπίτι του, όπου με παρότρινσή μου έστειλε βιογραφικό στην εταιρεία που εργάζομαι και όταν μετά την αποστολή χάρηκα και πήγα να πω ένθερμα καλή επιτυχία, είδα έναν άνθρωπο κατσούφι που δεν πιστεύει ότι θα γίνει κάτι καλό και του είπε μπροστά σε όλους ότι το θέμα είναι η ρίζα της σκέψης του που είναι αρνητική. Το θέμα του είναι ότι είναι κομπλεξικός. Και επειδή αυτό έχει σπουδέ πάνω στο αντικείμενο που εργάζεσαι εσύ, και παρόλο που έχει σπουδέ, δεν έχει τη θέση που έχει εσύ να παίρνει τα λεφτά που παίρνει εσύ, και έχει μια δουλειά άλλη που παίρνει το 1 τρίτο των χρημάτων. Και με το που τον έπεισε να στείλει βιογραφικό στην εταιρεία, σου αμέσω σκέφτηκε: μπορεί να με πάρουν τώρα, και αν με πάρουν τώρα, να με πάρουν σε μια θέση που αυτή που είναι γυναίκα θα βγάζει παραπάνω μου και χάνω την καλή μου διάθεση. Να ο μισογυνισμός. Ήδη έχω αρχίσει να κουράζομαι που αποδέχτης της θετικής μου ενέργειας είναι ένας στίχος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα εγώ να νιώθω σαν ένα σωσίβιο που ξεφουσκώνει. Α, του τάπες αυτά. Του τάπες και έμεινες όμως. Την επόμενη μέρα λέγαμε να πάμε 4 για μπάνιο και για να αποφύγουμε την κίνηση να ξεκινήσουμε νωρίς. Ο γαμπρός του άργησε μισή ώρα γιατί το παιδί ήταν κουρασμένο από το ταξίδι. Για μένα είναι λογικό και αυτός νευρίασε πάρα πολύ. Φυσικά νευρίασε, αφού είναι ο νευριαστικός. Μου έλεγε ότι δεν φταίω εγώ και ότι δεν ξέρω τι είχε γίνει στο παρελθόν μαζί τους και ότι και ήμασταν εγώ, η μαμά του και η αδερφή του σε ένα σπίτι μισή ώρα, σε ένα σπίτι να μην μιλάμε για να μην μαλώσουμε παραπάνω και να ηρεμήσει αυτός. Έγινε και εσύ ένα με την οικογένειά του. Η οποία λένε, είναι ο νευριαστικός, είναι ο προβληματικός, εδώ μην μιλάτε, να μην θυμώσουμε το παιδί. Και ήμασταν εγώ, η μαμά του και η αδερφή του σε ένα σπίτι μισή ώρα να μην μιλάμε για να μην μαλώσουμε παραπάνω και να ηρεμήσει αυτός που στην τελική του το αεροπλάνο θα χάναμε ούτε πια έγινε κάτι τόσο σοβαρό. Όχι. Ο κομπλεξικός είχε θέμα. Φτάνουμε στην παραλία και δεν βρίσκουμε και αυτός έχει πάλι νεύρα και είναι στραβωμένος ενώ υπήρχε λύση να πιούμε ένα καφέ πάνω στον μπαρ και μετά από μία ώρα να πηγαίναμε παραλία όπως και έγινε. Εγώ από το πρωί προσπαθούσα να μείνω ήρεμη, αλλά πιεζόμουν πάρα πολύ επί 4 ώρες μέχρι αυτός να έρθει στα σύγκαλα του. Να μην μένετε ήρεμες, να μην μένετε ήρεμοι όταν ο άλλος είναι ηφαίστειο που βράζει, να θυμώνετε κι εσείς και να τελειώνει μια και καλή αυτή η μαλακία. Περάσαμε πολύ ωραία τη μέρα μας στη θάλασσα και το βράδυ πήγαμε να φάμε στο αγαπημένο του εστιατόριο πάλι οι 4 μας. Πάνω στην κουβέντα πήγα να εκφέρω την άποψή μου για ένα θέμα που είναι διαφορετική από τη δικιά του και μου μίλησε πολύ άσχημα μπροστά στα παιδιά. Όχι που θα σ' άφηνε. Που τόλμησες χθες και του είπες ότι είχε πολύ αρνητική σκέψη. Του λέω ευγενικά, μπορείς να μην με μαλώνεις? Και μου απαντάει ότι δεν με μαλώνει και ότι εγώ του επιτέθηκα πρώτη και να ρωτήσουμε τα παιδιά. Και η απάντηση μου ήταν ότι δεν θα φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση και σηκώθηκα και πήγα για λίγο τουαλέτα. Στη συνέχεια δεν του έδωσα καθόλου σημασία, δεν του μιλούσα, δεν τον κοιτούσα και φύγαμε. Φτάσαμε σπίτι του να αφήσω την αδερφή του και τον γαμπρό του, που τους ευχαρίστησα θερμά για τη μέρα που περάσαμε και σε αυτόν είπα ένα κοφτό καληνύχτα, μιλάμε αύριο. Κατάλαβε τι εννοούσα και ήρθε στο αυτοκίνητο να ρωτήσει τι έχω, μάνα μου. Του είπα ότι δεν μπορώ να ζω αυτή την κατάσταση, όπου με τη γλώσσα του σώματος έκανα 3 βήματα πίσω. Και σήκωσε τα χέρια ψηλά. Του είπα ότι δεν μπορώ να ζω αυτή την κατάσταση και λες όπου με τη γλώσσα του σώματος έκανα 3 βήματα πίσω και σήκωσε τα χέρια ψηλά. Θύμωσε πολύ,
Άρχισε να λέει ότι δεν θέλει να με ξαναδεί στη ζωή του και μου είπε κατά λέξη: Καλά, μωρή πουτάνα, τώρα περίμενε να μου το πει. Πάρτα! Όχι, πάρτα! Που έκανε υπομονή με το κολόπεδο. Πάρτα! Σου και συγγνώμη δηλαδή. Πραγματικά έσφιξα τα δόντια γιατί ξεπέρασε το όριό μου πάλι και μας ακούσε λεκτική βία ξανά μετά από ένα χρόνο. Όχι, σου είχε ασκήσει και λεκτική βία στην παραλία με το αυτοκίνητο που σου είπε πάρτα και σου είχε ασκήσει παθητική επιθετικότητα και στο τραπέζι με την αδερφή του κλπ. Κλπ, κλπ. Αποχώρησα και μετά άρχισε να μου ζητά συγγνώμη και ότι δεν θα το ξανακάνει. Όλη την εβδομάδα που πέρασε παλεύω με τα θέλω με τον εαυτό μου. Γιατί ενώ είναι πολύ καλός μαζί μου και με αγαπάει πολύ, είναι ερωτευμένος, είναι πιστός, είναι τρυφερός, κάνει όνειρα για το μέλλον, από την άλλη μεριά όταν τον πιάνει το στραβό του μου βγάζει μια τρέλα και μια τοξικότητα που εγώ ούτε την αντέχω, την μπορώ να τη διαχειριστώ. Φυσικά δεν τη διαχειρίζεις, γιατί την ανέχεις 2 χρόνια τώρα, πόσο. Το συνέστημά μου είναι ότι δεν σέβομαι τον εαυτό μου. Καλά νιώθεις, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, ότι δεν έχω αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Μου κόβονται όλα αυτομάτως όταν μου μιλάει έτσι και ας είναι μια φορά το χρόνο. Αγάπη μου, δεν είναι μια φορά το χρόνο, είναι καθημερινά που σε κακοποιεί. Απλώς το κάνει με παθητική επιθετικότητα και δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ξέρει ότι δεν μου αρέσει, του το είχα πει πολλές φορές το χειμώνα και που με έβριζε στην πλάκα. Α, σε έβριζε και πολλές φορές στην πλάκα το χειμώνα. Τι ωραία. Όλη την εβδομάδα συζητάμε το πρόβλημα και προσπαθεί να με πείσει ότι δεν θα μου το ξανακάνει και ότι γίνομαι υπερβολική, μωρή πουτάνα. Και ότι ενώ με αγαπάει τόσο, τον κάνω να τρώει κατά από εμένα και τέτοια. Α, μάνα μου τον καημένο. Σ' αγαπάει τόσο και τον κάνει να τρώει κατά από εσένα. Μάνα μου, είναι και θύμα σου. Βγήκε και από πάνω. Θα μα ζητήσουν και τα ρέστα στο τέλο. Πάρτε τα. Εχθές το ρώτησα αν ήταν έτσι νευρικός με την πρώην του και μου είπε όχι. Την πρώην του να ρωτήσει αν έχει επιβιώσει, αν ήταν νευρικός. Όχι αυτόν. Αυτό όχι θα σου πει. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ κακό που εγώ του βγάζω τον κακό του εαυτό. Τον κακό σου τον καιρό που είναι πολύ κακό που εσύ του βγάζεις τον κακό του εαυτό. Κόρη μου! Είπε αυτός ο προβληματικός άνθρωπος, ο πάνι προβληματικός άνθρωπος, ότι εσύ, ότι μόνο με σένα νευριάζει και θεωρείς ότι είναι πολύ κακό που του βγάζεις εσύ τον κακό του εαυτό. Δεν νευρίασε και με τον γαμπρό του. Δεν τρόμαξαν και η μάνα του και η αδερφή του και σίγασαν να μην το θυμώσουν κι άλλο. Βλακίε σου λέει ότι δεν θύμωνε η πρώην του. Ότι δεν θύμωνε με την πρώην του. Με όλους θυμώνει, γιατί είναι κομπλεξικός και προβληματικός. Εχθές με ρώτησε αν θέλω να πάει σε ψυχολόγο, όταν ήθελε να μου πει ότι αποφάσισε να πάει σε ψυχολόγο. Το πρόβλημα μου είναι, κάθομαι να δουλέψω αυτή την κατάσταση επειδή υπάρχει αγάπη και έρωτας. Κόλλημα άρρωστο προβληματικό υπάρχει. Ούτε αγάπη υπάρχει, ούτε έρωτας υπάρχει. Άρρωστο κόλλημα προβληματικό. Ή φεύγω πολιτισμένα με συζήτηση ανάμεσα σε διόρυμους ενήλικες, αγαπητή μου κυρία Θέκλα. Με αυτό δεν μπορείς να φύγεις πολιτισμένα. Δεν θα σου επιτρέψει να φύγεις πολιτισμένα. Όσο πολιτισμένα και αν κάνεις όριμη συζήτηση ανάμεσα σε 2 ενήλικες, αυτός θα σε καταβρίσει. Έχω και εγώ συναισθήματα για αυτόν και δεν θέλω να χωρίσουμε γιατί θα μου λείψει και θα είναι σαν κατά ανάγκη χωρισμός. Μην εκεί να γίνει κατά ανάγκη χωρισμός ο θάνατος σου μετά. Μην εκεί. Όμως πρώτον, φοβάμαι τον εαυτό μου την επόμενη φορά σε αντίστοιχο σκηνικό πώς θα αντιδράσω απέναντί του. Γιατί και εγώ έχω νεύρα και μάλιστα πολλά, ειδικά όταν θίγουν την αξιοπρέπειά μου. Και επίσης του είπα ότι τα παιδιά μου δεν θα ήθελα να βλέπουν ένα νευρικό πατέρα, ειδικά για θέματα που δεν είναι τόσο μείζονος σημασίας. Ούτε για μείζονος, ούτε για λάσσον, ούτε για θέματα που είναι μεγάλης, ούτε για θέματα που είναι μικρής σημασίας πρέπει να βλέπουν ένα νευρικό πατέρα. Και όλες αυτές οι σκέψεις με βασανίζουν, γιατί δεν θέλω να τον αδικήσω πουθενά. Και αδικείς τον εαυτό σου κατάφορα, κόρη! Αδικείς τον εαυτό σου κατάφορα, κόρη! Ξυπνήστε! Μην προσδιορίζεστε από τον κόμενο. Μην είναι η ζωή σας όλο εγώ. Ποια είσαι, είμαι η κόμενα του τάδε. Είμαι η κοπέλα του τάδε. Στα δύσκολα βέβαια ο τύπος είναι βράχος. Τα απλά καθημερινά τα χάνει. Ο τύπος είναι πάντοτε χαμένος. Απλώς προσποιείται το βράχο στα δύσκολα. Έχω περάσει μια εφιαλτική εβδομάδα και ψάχνω μέσα μου να βρω απαντήσεις. Σε ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων. Με εκτίμηση. Λοιπόν, μάνα μου, και εγώ με πάρα πολύ εκτίμηση σου λέω ότι πρέπει να κάνεις ξανά ψυχοθεραπεία και αυτή τη φορά να εστιαστείς στο φόβο του confrontation που έχεις, στο φόβο που έχεις της αντιπαράθεσης και στην τάση σου για συνεξάρτηση. Γιατί συνεξαρτήθηκες με αυτό τον κακοποιητικό προβληματικό τύπο, έχει αλλοιωθεί παντελώς η λογική σου και σκέφτεσαι σαν όλα τα θύματα γυναικοκτονιών. Είναι συγκλονιστικό. Ο τρόπος σκέψης ο δικός σου είναι ο τρόπος σκέψης που έχουν τα θύματα των γυναικών που τις σκοτώνει ο άντρας τους στο τέλος. Δεν σου λέω ότι σίγουρα θα σε σκοτώσει, αλλά υπάρχει τεράστιος κίνδυνος.
Αν ζούσαν τώρα όλες αυτές οι αδικοχαμένες, δολοφονημένες γυναίκες, θα σου έλεγαν και εγώ έτσι σκεφτόμουν και εγώ έτσι έλεγα και ας δώσω ακόμη μια ευκαιρία. Μα είναι τόσο καλό το ένα, μα με αγαπάει, μα έχω συναισθήματα, τίποτα. Κόλλημα άρρωστο, προβληματικές σχέσεις, τοξικές σχέσεις, κακοποιητικές σχέσεις, συνεξάρτηση φουλ. Κόλλημα άρρωστο, φύγε να γλιτώσεις. Τρέξε κατευθείαν να κάνεις ψυχοθεραπεία και ζήτα από τον ψυχολόγο, την ψυχολόγο που θα πας, να εστιαστείτε στα θέματα της συνεξάρτησης που ξεκάθαρα έχεις και στα θέματα του να γίνεις πιο διεκδικητική και να μην φοβάσαι την αντιπαράθεση και να μάθεις να προστατεύεις τον εαυτό σου και να βάζεις τον εαυτό σου πρώτα και την ασφάλεια σου πρώτα και μετά τον οποιοδήποτε φίλο, γκόμενο ή οτιδήποτε άλλο. Να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Αυτή η σχέση σου έχει βγάλει στην επιφάνεια την αδυναμία που έχεις προς τη συνεξάρτηση, την προσκόλληση που παθαίνεις με προβληματικούς ανθρώπους. Έχει πολλά να σου διδάξει αυτή η εμπειρία, αλλά πρέπει να ζήσεις για να τα πάρεις τα διδάγματα. Άρα φύγε από αυτή τη σχέση, το λέω χωρίς δεύτερη σκέψη. Και θα σου το πούν και στα σχόλια. Φύγε από αυτή τη σχέση και κάνε επειγόντως ψυχοθεραπεία. Και συμβουλεύσου και κάποιον νομικό πώς πρέπει να το διαχειριστείς. Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι στην Ελλάδα γιατί μιλάς για ομάδα Δίας. Τηλεφώνα στο 15900 που είναι η γραμμή για τη βία στην οικογένεια και ζητά οδηγίες για το πώς μπορείς να ζητήσεις περιοριστικά μέτρα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρα προβληματικός. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Και αυτό που σου έκανε πέρσι το καλοκαίρι που δεν έπρεπε να το δεχθείς με τίποτα. Και το γεγονός ότι σε κορόιδευε στην πλάκα μέσα στην καραντίνα. Και το γεγονός ότι έκανε εκείνη την αψυχολόγητη προβληματική συμπεριφορά με το αυτοκίνητο στην παραλία και το γεγονός ότι θύμωσε τόσο πολύ με τον καμπρό του που άργησε να έρθει και πολύ προβληματική επίσης η στάση της μάνας του και της αδερφής του να του πούν δύο λόγια. Άσε μας ρε Παλαβέ, ποιος είσαι εσύ τώρα που θα κάνεις ολόκληρο θέμα επειδή άργησε το παιδί. Άργησε, παρακάτω. Σιωπούσαν όλοι γιατί να μην αναστατώσουμε κι άλλο το αγόρι. Σε παρακαλώ, κάνε μία χάρη στον εαυτό σου και σώσε τη ζωή σου. Σε παρακαλώ. Και όσες βρίσκεστε σε παρόμοιες σχέσεις και όσοι βρίσκεστε σε παρόμοιες σχέσεις, κακοποιητικές σχέσεις, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευέξαπτοι, είναι οξύθυμοι, βγάζουν τοξικότητα, κακία πάνω σας, σηκώνουν χέρι, βιάζουν ψυχή, βιάζουν σώμα, σηκωθείτε να φύγετε και μην τους λυπάστε και μην βλέπετε καλά πάνω τους και μην δίνετε καμία ευκαιρία. Δώστε ευκαιρία στον εαυτό σας να ζήσετε. Και εννοείται δεν κάνουμε παιδιά με τέτοιους ανθρώπους. Εννοείται. Σε παρακαλώ, κόρη, φύγε να σωθείς. Καλό βράδυ σε όλους. Παρακαλώ στα σχόλια να είμαστε ευγενικοί με την κοπέλα. Αρκετά της τα έχω σούρει εγώ. Συγγνώμη, κόρη που είμαι τόσο έντονη, αλλά θέλω να σε ταρακουνήσω και να σε ξυπνήσω. Αυτό θέλω. Από αγάπη το κάνω. Γεια σας.